Θα καθίσω αναπαυτικά στην καρέκλα μου και θα απολαύσω το Μιχάλη Τσόχο. Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Ήρθε καφέ Δούμπα, Ήρθε, ναι. Ο γνωστός Αμερικάνος, ο μέτριος με καστανή ζάχαρη. Μάλιστα. Έχω αράξει, σταυροπόδι και σε απολαμβάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά σε μια περίοδο κρίσης. Το συζητάγαμε χθες και το λέγαμε ότι αυτό το ντέρμπι έμοιαζε πολύ κρίσιμο μόνο για τον Άρη, αλλά δεν ήταν έτσι. Μπορεί ο Άρης να έχει τα βαθμολογικά κίνητρα, αλλά τα κίνητρα ήταν πολύ μεγάλα και για τον ΠΑΟΚ, γιατί αν έχανε και αυτό το ντέρμπι η επόμενη, όχι μέρα, η επόμενη ώρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Το έχασε το ντέρμπι και έγινε η επόμενη ώρα πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι το έχασε για διάφορους λόγους. Πρώτον παίζουν δύο. Ο Άρης χθες έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά όμως σε ένα βαθμό γιατί το επέτρεψε και ο ΠΑΟΚ. Και με την ομολογουμένως παράξενη θα έλεγα τακτική του Λουτσέσκου, υπό την έννοια ότι ήξερε ότι η ομάδα δεν είναι καλά και από άποψη δυνάμεων και από άποψη ψυχολογίας και από άποψη κατάστασης και από άποψη ετοιμότητας και από άποψη απουσιών. Το να παίζεις τόσο ψηλά την άμυνα απέναντι στον Καμαρά είναι οπωσδήποτε ρίσκο. Ο Καμαρά έβρισκε χώρους και αλώνιζε. Έβαλε ένα γκολ, θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλα σε περιπτώσεις είτε που δεν μπόρεσε να τελειώσει καν τις φάσεις, όπως τον πρώτο ημίχρονο που του φύγε το κοντρόλ, το άνοιξε πάρα πολύ και εμπαλάφτασε στο Πασχαλάκι, είτε στο δεύτερο ημίχρονο που είναι και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της άμυνας ψηλάς του ΠΑΟΚ, όπου ο Καμαρά παίρνει την μπάλα λίγο κάτω από τη μεγάλη περιοχή του Άρη και διανύει το μισό γήπεδο παίζοντας τους χώρους και χωρίς να τον προλαβαίνει κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ ούτε να του κάνει φάουλ, διότι αυτό είναι ο Καμαρά. Ένας πάρα πολύ εκρηκτικός, ειδικά στα πρώτα μέτρα του σπριντ ποδοσφαιριστής. Τρέχει σχεδόν σαν να μην έχει την μπάλα στα πόδια, σαν κατοστάρης. Και γι' αυτό πολλές φορές του φεύγουν και τα κοντρόλ και του ανοίγουν, γιατί βάζει τρομερή ένταση στα σπριντ που κάνει και στις κούρσες που κάνει. Ο ΠΑΟΚ αυτό, ο Λουτσέσκου αυτό είχε αποφασίσει να το αντιμετωπίσει με την άμυνα στη σέντρα. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει τους πιο γρήγορους κεντρικούς αμυντικούς, αλλά έχει και πολύ κουρασμένους αμυντικούς και γενικά ακόμα και φρέσκοι να ήταν. Τόσο ψηλά την άμυνα με τον Καμαρά ποτέ δεν είναι σοφή επιλογή. Θα μου πεις ότι δεν ήθελα να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά ξαναλέω, αυτή εδώ ήταν μια ειδική συνθήκη. Ήξερε όλα τα ζητήματα που έχει η ομάδα του. Δεν ήταν ένα ντέρμπι στο οποίο ο ΠΑΟΚ έμπαινε να το παίξει και ένιωθε πολύ σίγουρος και πολύ καλά για τον εαυτό του και ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ώστε να είναι έτοιμος για να πάρει και τα ρίσκα. Ο Άρης δεν άλλαξε τίποτα στο παιχνίδι του. Ο Άρης όλη τη χρονιά, αν τον δούμε, ξέρει να κάνει καλά αυτό, δεν ξέρει να κάνει καλά το άλλο. Το αυτό είναι να παίζει καλά στους χώρους. Ξανακέρδισε στην Τούμπα πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο, με σκόρερ στην κανονική διάρκεια των ενδιαγέ σε αντίστοιχη φάση, όπου πάλι έπαιξαν πάρα πολύ στους χώρους για να βρουν τον γκολ. Κέρδισε με αυτόν τον τρόπο στο ΆΚΑ την ΑΕΚ στην διαδικασία των play-offs, ή έχασε στο ΆΚΑ από την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά ήταν καταπληκτικός, γιατί και στις δύο αυτές περιπτώσεις η ΑΕΚ αποφάσισε να του δώσει χώρο. Γενικά όποτε βρήκε χώρους κόντρα σε ομάδες που τον έπαιξαν με ψηλά την άμυνα και αυτός δεν χρειάστηκε να κρατήσει την μπάλα, τα κατάφερε μια χαρά. Όταν βρήκε άμυνες που τον περίμεναν κάτω από τη σέντρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, πολύ κλειστά και χωρίς να του δίνουν καθόλου χώρους, βλέπει για παράδειγμα Γιάννενα, τότε έχει τεράστιο πρόβλημα. Και έχει τεράστιο πρόβλημα γιατί εξακολουθεί να έχει το πρόβλημα του σέντερφορ. Ο Καμαρά είναι καταπληκτικός στον χώρο, αλλά πολύ προβληματικός στις κλειστές άμυνες για να παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Με αποτέλεσμα από τον Άρη να βλέπουμε σαν να βλέπουμε μέσα σε σεζόν δύο διαφορετικές ομάδες. Δεν είναι δύο διαφορετικές ομάδες, η ίδια ομάδα είναι με τα ίδια προβλήματα και τα ίδια πλεονεκτήματα. Όταν του δίνεις την δυνατότητα να αναδείξει τα πλεονεκτήματά του, τα αναδεικνύει με πολύ πιστικό τρόπο. Όταν τον πιέζεις
και πατάς πάνω στα μειονεκτήματά του, τα εμφανίζει με πολύ έντονο τρόπο και αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Ναι. Τώρα, ανεξάρτητα από τι έγινε στο συγκεκριμένο μάτς, αντιλαμβάνομαι ότι στην επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ έχουμε μια ισοπαίδωση των πάντων, έτσι, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μια πάρα πολύ παράξενη σεζόν, στη μεγαλύτερη σεζόν της ιστορίας του. Θα παίξει 60 μάτς με τον τελικό του κυπέλλου μέσα στη χρονιά, όπου την ζει αυτή τη σεζόν σε φάσεις. Το Δεκέμβριο ήμασταν περίπου, στις αρχές Δεκεμβρίου είμαστε περίπου στη φάση που είμαστε τώρα, δηλαδή δεν κάνει κανένας τίποτα, για πέταμα όλοι, να φύγουν όλοι, να έρθουν 25 άλλοι. Ισοπαίδωση κανονικά. Ναι, πριν κανένα μήνα, ενάμιση ήμασταν στη φάση με 2-3 προσθήκες το καλοκαίρι, ποιος μας πιάνει. Τώρα είμαστε ξανά στη φάση, τι δουλειά έχουν εδώ οι 20 από τους 25 ποδοσφαιριστές. Τίποτα δεν έχει αληθές από όλα αυτά. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ έχει ελλείμματα στο ρόστερ. Τα είχε και όταν πήγαινε καλά, τα είχε και όταν δεν πήγαινε καλά. Και σημαντικά ελλείμματα ποιότητας. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ σε ορισμένες επιλογές, ακόμα και όταν έπαιρνε πράγματα από παίκτες όπως ο Τέιλορ, δεν ήταν σωστές, δεν του βγήκαν. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θέλει πάρα πολύ χρόνο για, και να μην βγάλει γρήγορα συμπεράσματα για τον Σάστρε ή τον Σουάρες ή τον Μπότο με βάση την εικόνα αυτών των δύο. Ναι. Το λέω γιατί... Υπάρχει κουβέντα, ναι. 100% υπάρχει κουβέντα και το καταλαβαίνω, γιατί αλήθεια είναι ότι η εικόνα και των δύο δεν είναι ενθαρρυντική. Αλλά μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές που είναι φανερό πρώτον ότι δεν έχουν εγκλιματιστεί και δεύτερον θέλουν χρόνο. Είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές που τους παίρνει τουλάχιστον 6 μήνες για να δείξουν πράγματα. Και εγώ δεν θα πάω μακριά, θα πάω ας πούμε στον Παναθηναϊκό. Ο Αϊτόρ πέρυσι όχι απλώς ήταν να πέσουν να φάνε όποιον στον Παναθηναϊκό όποιον τον έφερε, διότι δεν μπορούσε καν να κοντρολάρει μπάλα, ήταν πού θα βρεθεί η ομάδα το καλοκαίρι να πάρει αυτό το παλτό, ποιος θα το ζητήσει, θα το φορτωθούμε εδώ πέρα 2 χρόνια, θα το βάλουμε να προπονείται με τις μπουλντόζες και θα τον πληρώνουμε και δεν θα ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Ο Παλάσιος το πρώτο εξάμηνο στον Παναθηναϊκό, που ήταν και ακριβότερη τη μεταγραφή, είχε το παρατσούκλι και μεταξύ των οπαδών και μεταξύ των δημοσιογράφων, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και μεταξύ της ομάδας και κάποιων παικτών, το παρατσούκλι παραθαλάσσιος. Αυτό δεν το είχα ακούσει, ούτε το είχα δει γραμμένο, ναι, φοβερό. Ναι, τελειώνει η σεζόν και μακράν της επόμενης διάδας εξτρέμ, το Αϊτόρ Παλάσιος είναι το καλύτερο δίδυμο εξτρέμ αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα και με βάση τους αριθμούς, τα γκολ που έχουν πετύχει δηλαδή και οι δύο, τις ασίσεις που έχουν δώσει και οι δύο, αλλά και με βάση την εικόνα τους. Επίτρεψε μου μια μικρή διακοπή. Θέλω να μου αναλύσεις το δεν έχουν εγκληματιστεί. Αυτό θέλω για τους δύο που λες τώρα. Δύο είναι το παράδειγμα, έτσι. Ο Σουάρες μοιάζει ένα παιδί που είναι πολύ soft. Εννοώ soft στο παιχνίδι του. Δεν ξέρω αν είναι soft ενδεχομένως και στο χαρακτήρα του. Ναι. Και είναι ένα ντροπαλό μαζεμένο κτλ. Παιδί. Εννοείς ότι είναι δύο μικρά παιδιά που έφυγαν από τις χώρες τους και ήρθαν σε μια άλλη χώρα για να παίξουν μπάλα σε ένα ίδιο γήπεδο με ίδιες αιστείες και με ίδιες συνθήκες γενικότερα. Ναι. Προφανώς είναι δύο μικρά παιδιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να έρθει ένα μικρό παιδί και να εγκληματιστεί αμέσως. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του καθενός. Okay. Εγώ λέω ποδοσφαιρικά, ο Σουάρες είναι ένας soft ποδοσφαιριστής. Και τα προσόντα του δεν είναι αυτά που βλέπεις αμέσως, αν δεν είναι πολύ καλά, όπως βλέπεις από έναν ποδοσφαιριστή που είναι πολύ γρήγορος, που είναι πολύ δυνατός. Όλα αυτά δεν χρειάζεται, τα δείχνεις με το καλημέρα. Βλέπεις ας πούμε ότι το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ταχύτητα, το καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να εγκληματιστεί, να κάνει τίποτα. Mm-hmm. Βλέπεις ότι το μεγάλο του προσόν είναι ότι είναι ντούκι. Το καταλαβαίνεις. Μπήκε μέσα, στα 5 λεπτά έχεις καταλάβει. Λες πω πω τι γρήγορος είναι αυτός, πω πω τι ντούκι είναι αυτός. Mm-hmm. Ένας παίκτης που στηρίζεται στις επαφές του με την μπάλα, στην καλλιτεχνία του,
κινήσεις στο χώρο των συμπαικτών του και στο ότι σηκώνει ψηλά το κεφάλι και τη διαβάζει και ψάχνει να τις περάσει. Ένας παίχτης που το μυαλό του πάει στο να κρεμάσει τον τερματοφύλακα από τη σέντρα. Ένας τέτοιου είδους καλλιτέχνης που είναι και αρκετά soft, φαίνεται και ως παιδί και ως χαρακτήρας, πιθανότατα να θέλει παραπάνω χρόνο. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Μπορεί τελικά να μην βγει ποτέ. Δεν σημαίνει ότι να πάρει παραπάνω χρόνο ό,τι συνέβη, ας πούμε, με τον Αϊτόρη του Παλάσιου σε συνδίκη με οποιονδήποτε άλλον. Αλλά θέλω να πω ότι ποτέ οι τρεις μήνες, και μάλιστα τόσο απαιτητικοί μήνες, όπου ο προπονητής δεν δουλεύει καθόλου μαζί του, διότι τρεις μήνες τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, μάτς από θεραπεία, λίγο τραξιματάκι, μάτς. Από θεραπεία, λίγο τραξιματάκι, μάτς. Άρα τακτικά και σε σχέση με τους συμπαίκτες του, ο Λουτσέσκου είναι προφανές ότι δεν τον έχει δουλέψει καθόλου, γιατί δεν έχει τον χρόνο να τον δουλέψει, γιατί δεν θα ήθελε. Ο Σάστρε ενδεχομένως να είναι μια άλλη περίπτωση. Ο Σάστρε μέχρι τώρα τι μας δείχνει ένα καλό μάτς, ένα κακό μάτς, ένα αδιάφορο μάτς. Έχει ένα σοβαρό έλλειμμα σταθερότητας. Και επίσης δεν διακρίνεις σε αυτόν, ή τουλάχιστον εγώ δεν έχω διακρίνει μέχρι τώρα, ούτε να έχει κανένα μεγάλο πλεονέκτημα, να πεις πόπο οι σέντρες του είναι φοβερές, πόπο η ταχύτητά του είναι φοβερή, πόπο οι δυνάμεις του για μπακ είναι φοβερές, είναι βιονικός, ανεβοκατεβαίνει τη γραμμή χωρίς κανένα πρόβλημα, θα μπορούσε να το κάνει 2-90 λεπτά. Ναι. Αλλά ούτε βλέπεις και κάποιο σοβαρό πλεονέκτημα. Δηλαδή δεν τον κοιτάς και λες, πώς θα γίνει τώρα αυτός όταν ξέρω εγώ δεν μπορεί να σεντράρει. Ή πώς θα γίνει αυτός όταν είναι, έχει τέτοιο έλλειμμα συγκέντρωσης, πώς θα παίξει ακραίος αμυντικός. Βλέπεις πράγματα του 6,5 του 7 σε όλα τα επίπεδα. Οπότε και γι' αυτόν μάλλον πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο και να περιμένεις. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτές εδώ δεν είναι δύο φθηνές μεταγραφές, ειδικά ο Σουάρες. Ούτε για τα κυβικά του ΠΑΟΚ, ούτε για τα κυβικά του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι φθηνές μεταγραφές. Δηλαδή το καταλαβαίνω ότι όταν δίνεις τόσα χρήματα, ο Σουάρες πήγε, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, περιμένεις πράγματα σοβαρά. Δεν περιμένεις να, πώς να το πω, να χτίσεις ή να επενδύσεις επάνω του. Τέλος πάντων, λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μια κατάσταση που φανταζόμασταν ότι μπορεί να πει και η οποία μπορεί να γίνει χειρότερη αν χάσει το κύπελο, όπου εκεί θα υπάρξει η απόλυτη ισοπαίδωση. Μπήκε σε μια χρονιά, σε ένα καλοκαίρι που το έχω ξαναπεί, τα περιθώρια να κάνει λάθος στις επιλογές είναι πολύ στενά, είναι πολύ μικρά. Και για μένα δεν πρέπει να γίνουν λάθος στις επιλογές ούτε σε αυτούς που θα μείνουν. Γιατί και εκεί υπάρχει κίνδυνος να γίνουν λάθη. Αν ο ΠΑΟΚ κρατήσει τους περισσότερους από τους παίκτες που έχει, πόσες μεταγραφές να κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να φτιάξει και ένα ρόστερ 35 ποδοσφαιριστών. Ήδη έχει ένα μεγάλο ρόστερ. Καταλαβαίνω την χρησιμότητα που μπορεί να έχει ο καθένας και ας μην πούμε σε ονόματα. Καταλαβαίνω την προσφορά που μπορεί να έχει ο καθένας στο κλαμπ όλα αυτά τα χρόνια. Καταλαβαίνω την χρησιμότητα που μπορεί να έχει στα αποδυτήρια ο καθένας από αυτούς ή την ανάγκη του Λουτσέσκου να κρατήσει κάποιους από αυτούς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βαρθούν και οι δύσκολες αποφάσεις. Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει οπωσδήποτε να μείνουν για τα αποδυτήρια, για τις στιγμές, για τα μισά ώρα που μπορούν να δώσουν του χρόνου στον ΠΑΟΚ και ποιοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να μείνουν. Αυτό πρέπει να αποφασιστεί όχι με την καρδιά, αλλά με το μυαλό, γιατί αν όλες τις αποφάσεις του ΠΑΟΚ τις πάρει με την καρδιά, όλοι θα μείνουν. Δεν μπράφει κανένας. Ναι, έτσι. Και έτσι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει και λειτουργεί, διότι πιθανότατα και ο Λουτσέσκου με αυτούς τους ποδοσφαιριστές έτσι λειτουργεί, πολύ περισσότερο με την καρδιά και λιγότερο με το μυαλό. Πρέπει να βρει καλύτερη ισορροπία, νομίζω, σε αυτές τις αποφάσεις, έστω και αν αισθάνονται ότι κάποιες από αυτές είναι σκληρές ή αισθάνονται ότι κάποιοι από αυτούς θα τους λείψουν πάρα πολύ, όχι κατά ανάγκη για το ποδόσφαιρό τους αλλά για άλλα πράγματα. Ναι, θα πρέπει να κρατήσουν έναν, δύο, δεν ξέρω πόσους, αλλά όχι όλους, γιατί αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολα εξηγήσιμο, είναι μια διπλή κατάρρευση δυνάμεων μέσα στην ίδια σεζόν. Και επειδή ο Λουτσέσκου στις δουλειές του δεν μας έχει δείξει πρόβλημα φυσικής κατάστασης, το πιθανότερο είναι ότι πρέπει να το αποδώσουμε στα βαριά
μεγάλα, ηλικιωμένα κορμιά που είναι πολλά στον ΠΑΟΚ. Δύο φορές να μείνεις από δυνάμεις, και άντε την πρώτη φορά η ευθύνη ήταν μεγάλη του Λουτσέσκου, όχι σε σχέση με την γύμναση, αλλά σε σχέση ότι προσπαθούσε να παίξει τρεις διοργανώσεις με 14-15 ποδοσφαιριστές. Οπότε ήρθε το πράγμα εκεί στο Νοέμβρη και στο Δεκέμβρη και έσκασαν. Το κατάλαβε, έκανε τους 14-15, 22-23 και μετά τον μεταγραφές του Ιανουαρίου 25 και επέστρεψε η φρεσκάδα. Αλλά και έτσι τα συνεχόμενα μάτς μας ξαναέφεραν ξανά στο ίδιο σημείο της κατάρρευσης δυνάμεων, που όταν καταραίεις από δυνάμεις μετά καταραίεις και ψυχολογικά, σε πιάνουν και τα νεύρα, πλακώνεσαι και με τον κόσμο, βρίζεις. Οι κουρασμένοι, καταπονημένοι, εκνευρισμένοι άνθρωποι τέτοιου είδους αντιδράσεις βγάζουν. Ναι. Δεν είναι, είναι σαφές αυτό. Ο Κούρτιτς πνέει τα λίστια σε κάποια μάτς. Πολύ φυσιολογικό λοιπόν να έχει νεύρα. Νεύρα με συμπαίκτες, νεύρα με οπαδούς, νεύρα με όποιον τον βρίζει, νεύρα με όποιον δεν τον βρίζει, νεύρα γενικώς. Με τους συμπαίκτες του. Ναι, ναι, δεν είναι απλό. Λέω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το ζυγίσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Επιστρέφοντας τον Άρη από τον οποίο ξεκίνησα, λέω ότι εδώ έστρωσε το χαλί του. Και απλώς πρέπει να το πατήσει στις γωνίες για να μην σηκωθεί κάποια γωνία και σκοντάψει και πέσει και σκοτωθεί. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα εμφανιστεί στο Κλεάνης Βικελίδης με την άμυνα πίσω από τη σέντρα και να περιμένει, διότι θέλει μόνο νίκη. Θα τη βρει τη στιγμή του Άρης, αρκεί να έχει υπομονή στο παιχνίδι του. Ο κόσμος φαντάζομαι θα γεμίσει το Κλεάνης Βικελίδης να μην είναι ανυπόμονος. Δεν είναι ο Άρης μια ομάδα, πώς να το πω, που την βολεύει να σε βάλει στην εστία, να σε πνίξει, να σφυροκοπά και να βρει τα γκολ με το σεντερφόρ του. Είναι μια ομάδα που πρέπει να βρει τις στιγμές της μέσα στο μάτς. Μπορεί αυτό να το αλλάξει, αλλά χρειάζεται άλλου τύπου παίχτες. Τώρα αυτούς τους παίχτες έχει. Συνεπώς, εγώ λέω ότι θα πρέπει να κάνει ένα παιχνίδι υπομονής. Άλλωστε με την ισοπαλία βολεύεται περισσότερο αυτός από ότι η ΑΕΚ. Ας αφήσει την ΑΕΚ, θα αναγκαστεί ακόμα και αν ξεκινήσει διαφορετικά η ΑΕΚ στο 20, στο 30, στο 50, στο 60 να βγει μπροστά, γιατί η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε γκολ. Εγώ λέω ότι και ο Άρης χρειάζεται, δεν είναι να το αφήνεις αυτό το μάτς να μένεις στην ισοπαλία, αλλά τέλος πάντων αν μείνεις στην ισοπαλία το πρόβλημα το μεγάλο το έχει η ΑΕΚ και όχι ο Άρης. Συνεπώς ας την περιμένει και όταν θα βγει, αν βγει από το καλημέρα το μάτι μπροστά, ακόμα καλύτερα για τον Άρη. Αν δεν βγει από το καλημέρα και βγει αργότερα, τότε σίγουρα θα βρει τους χώρους για να έχει τις στιγμές του. Το λέω γιατί έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και το Σαββάτο το βράδυ, αν ο Άρης έχει χάσει από την ΑΕΚ, και εκεί θα έχουμε μια μεγάλη κρίση και μια μεγάλη απογοήτευση. Έτσι κυλούν τα play-offs και έτσι θα συμβαίνει πάντα όταν μιλάμε για συνεχόμενα ντέρμπι. Θα χάνεις ένα ντέρμπι, θα χάνεις την κυκέρα τα πόδια, θα το διορθώνεις με ένα διπλό μετά από τρεις μέρες, θα είσαι πάλι καβάλα στάλογο. Δες πώς ήταν τα πράγματα Κυριακή βράδυ στο Κλεάνης Βικελίδης, δες πώς ήταν τα πράγματα από χθες το βράδυ και φαντάσου πώς μπορεί να είναι τα πράγματα το Σάββατο το βράδυ, μέσα σε έξι μέρες. Θα πω αυτό που λέει και ο φίλος ο Σάντος που τον λατρεύεις, ο Άρης το Σάββατο, όπως και η ΑΕΚ το Σάββατο, παίζουν ένα τελικό. Τους τελικούς δεν τους παίζεις, τους τελικούς τους κερδίζεις. Αν ο Άρης συμπεριφερθεί έξυπνα, νομίζω, αγωνιστικά έξυπνα εννοώ, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην νίκη από την ΑΕΚ. Το άλλο μάτς, αυτό το περίεργο, όπως φάνηκε σε όλους, 1-2. Εσύ, Ολυμπιακός είναι μια κατηγορία μόνος του σε σχέση με τους άλλους. Ο Ολυμπιακός είναι τώρα σε βαθιά κρίση στο συν 20. Άλλα ζητήματα να διαχειριστείς. Ο Παπασταθόπουλος καλούσε τους φίλους του Ολυμπιακού να ηρεμήσουν, που ήταν εξαγριωμένοι, ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα στο ημίχρονο και τους παρακαλούσε να ηρεμήσουν για να παίξουν ένα ακόμη ημίχρονο.
Η κατάσταση στον Ολυμπιακό είναι πολύ μπερδεμένη. Έχει ποδοσφαιριστές που δεν είναι ούτε ψυχικά ούτε σωματικά στην ομάδα. Την Κυριακή όσοι έλεγαν ότι είναι κακό για τον Άρη που θα βάλει αναπληρωματικούς ο Ολυμπιακός μαζί του, δεν είχαν και πολύ άδικο εν τέλει. Πρώτον γιατί ήταν πολύ ξεκούραστη, και δεύτερον γιατί είναι αυτή η κατηγορία των παικτών που προσπαθούν να δείξουν πράγματα στον προπονητή για να μείνουν στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν. Χθες το βράδυ, Μιχάλη, επίτρεψέ μου αυτό να πω μόνο. Χθες το βράδυ ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι ξέρει πάρα πολύ μπάλα και είναι μες στα πράγματα, μου έλεγε με περίσσια σιγουριά ότι ο Μάρτινς φεύγει. Θα φύγει την Τρίτη, θα φύγει μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά με πολύ μεγάλη σιγουριά ξαναλέω ότι φεύγει. Ναι, άκου να σου πω. Θέμα Πέδρο Μαρτίνς υπάρχει εδώ και ένα μήνα. Προβληματισμός στον Ολυμπιακό, ίσως και παραπάνω, ίσως και 45 μέρες. Προβληματισμός στον Ολυμπιακό για το αν πρέπει να μείνει ή όχι. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στον Ολυμπιακό, στον ίδιο τον Ολυμπιακό, υπάρχουν δύο τάσεις. Και είναι και οι δύο πολύ απόλυτες. Η μία τάση είναι, είστε τρελοί, γιατί το συζητάμε, ούτε θα έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί καν, να φύγει ο Πέδρο Μαρτίνς. Και η άλλη που λέει, τι κάνουμε τόσο καιρό, χάσαμε τόσο χρόνο, που δεν είχαμε φέρει τον καινούργιο να έχει δει την ομάδα, να την ξέρει, ώστε να κόψουμε δρόμο, γιατί τα προκληματικά είναι σε ένα-ενάμιση μήνα και τι θα κάνουμε τώρα, πότε θα προλάβουμε να τον πάρουμε, να μας γνωρίσει, να τον γνωρίσουμε, να συνεννοηθούμε, να του πάρουμε παίχτες, να αποφασίσει ποιους θέλει από αυτούς που έχουμε, ποιους θα διώξει. Δεν προλαβαίνουμε. 20 Ιουλίου παίζουμε Champions League. Τόσο διαφορετικά ακραίες είναι οι απόψεις. Όσο περνούν οι μέρες, γίνεται όλο και πιο δύσκολο η αντικατάστασή του. Όσο όμως η εικόνα του Ολυμπιακού γίνεται τόσο προβληματική, γίνεται όλο και μεγαλύτερη η πίεση για την κατάστασή του. Εγώ δεν θα την έκανα την... Δεν θα την έπαιρνα το ρίσκο να κάνω την εκτίμηση τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν είναι 50-50 ή μπορεί να είναι 80-20 και να μην το ξέρω εγώ. Mm-hmm. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση που προφανέστατα ό,τι και αν λένε γύρω-γύρω στο τέλος θα την πάρει ο Μαρινάκης. Και δεν ξέρω τι απόφαση θα θέλει να πάρει και πόσο μεγάλο ρίσκο έχει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή φαντάσου να φέρει κάποιον που θα αποκλειστεί στα προγραμματικά. Μάλλον θα πρέπει να τον αλλάξει. Γιατί ο αποκλεισμός θα έρθει από μια ομάδα τύπου Λουντογκόρετς. Τέτοιες θα βρει ο Ολυμπιακός στον δρόμο του. Δεν είναι καθόλου εύκολη απόφαση. Αν με ρωτάς τι θα έκανα εγώ, είμαι της άποψης ότι που δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Το θεωρώ και λίγο τρέλα όλο αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ο Ολυμπιακός, εγώ είμαι ο πρώτος που το λέω εδώ και μήνες ότι δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, αλλά υπάρχουν πολλές εξηγήσεις τις οποίες καταλαβαίνει γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση και κατά την άποψή μου, αν δεν είχε τον Μαρτίνς, σε τέτοια χάλια που είναι οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές του, να ξέρει να διαχειριστεί καταστάσεις και να πάρει 10 νίκες με ένα γκολ διαφορά, επειδή ακριβώς γνώριζε πάρα πολύ καλά την ομάδα του και ήξερε να φυλάγεται. Και ήξερε να είναι συντηρητικός και ήξερε να είναι υπομονετικός, δεν θα είχε πάρει το πρωτάθλημα ή τέλος πάντων δεν θα το είχε πάρει τόσο εύκολα. Αλλά προφανώς είχε ευθύνες και ο ίδιος. Προφανώς οι επιλογές του όλα αυτά τα χρόνια δεν τον δικαιώνουν ιδιαίτερα. Τώρα τελευταία είναι και πολύ απογοητευτικές, ενώ οι μεταγραφικές επιλογές του. Mm-hmm. Αλλά γενικώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν κατά μένα είναι στο περασμένο καλοκαίρι και όχι στο τι συμβαίνει μέσα στη σεζόν, όπου το περασμένο καλοκαίρι έκανε 10 μεταγραφές και επί της ουσίας βγήκε η μία που ήρθε για την δεύτερη ομάδα, ο Αγκιμπού Καμαρά, ο Βατσλίκ, και τέλος πάντων δεν λες ότι δεν βγήκε καθόλου ο Τικίνιο. Για όλα τα υπόλοιπα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λες δεν. Από τον Γκούντε, από τον Λόπεζ, από τον Ονιεκούρου, όποιον για να πιάσεις. Υπάρχουν και ορισμένοι που τους έχουμε ξεχάσει. Θυμίζω το καλοκαίρι ήρθε ο Καμπρόβνικ ως βασικός αριστερός μπακ ή δεξιός μπακ, γιατί έπαιζε και τις δύο πλευρές και πέρασε και δεν ακούμπησε.
Όταν κάνεις 10 μεταγραφές και έχουμε φτάσει στο σημείο 4-5 να παίζουν με τη β' ομάδα, δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη του προπονητή. Κατάλαβα. Που σε αυτή τη χρονιά παίρνει το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά και εν τέλει οι αποτυχίες του είναι ο αποκλεισμός στα πέναλτι από τον Λιντογκόρα της Champions League και ο αποκλεισμός στην παράταση από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Μάλιστα. Αύριο τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσόχο. Ήσασταν απολαυστικός για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.